Καλημέρα σε όλους, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί και κυρίως με τους πρωταγωνιστές της αντιπυρικής περίοδου 2022. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού μας, στην παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίον οφείλω εξ αρχής να ευχαριστήσω θερμά για τη σημαντική στήριξη που πρόσφερε σε κάθε βήμα αυτής της δύσκολης περίοδου. Είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε το έργο όλων όσοι συνέβαλαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη φετινή πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Πρώτους και κύριε, βέβαια, τιμούμε τις Ελληνίδες πυροσβέστριες και τους Έλληνες πυροσβέστες. Σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, βέβαια, η συμβολή όλων των άλλων εμπλεκομένων ήταν καθοριστική. Ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, λιμενικό σώμα, ΕΚΑΒ, δασικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές μας. Όλοι μαζί, με αίσθημα καθήκοντος και αυταπάρνηση, ήταν συνεχώς στην πρώτη γραμμή. Με στόχο να σωθούν ζωές, να διαφυλαχθούν οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών και να προστατεύσουμε το υπέροχό μας περιβάλλον. Αυτά όλα έγιναν σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Σε συνθήκες όπου στην υπόλοιπη Ευρώπη κάηκαν φέτος πάνω από 8 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, με αυτή τη συλλογική δουλειά, όλοι μαζί, με τους πυροσβέστες μας μπροστά, περιορίσαμε τα καμένα στρέμματα γύρω στις 200.000. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η σύγκριση είναι απλή. Παρά την αύξηση των πυρκαγιών, υπάρχει σημαντική μείωση στο συνολικό αριθμό καμένων εκτάσεων. Ο σημερινός απολογισμός έχει ως βασικό στόχο να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τους πρωταγωνιστές. Όλους εσάς που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα και είσαστε μαζί μας με μια σεμνότητα που εκπλήσει όλους μας. Εμείς ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Υπουργείου Προστασίας είμαστε όντως περήφανοι για το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Όπου και αν ταξιδέψω, ακόμα και χθες που ήμουν στη Βιέννη για τις ορεινές διασώσεις, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόπιστα και αποτελεσματικά πυροσβεστικά σώματα. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Και δεν είναι απλώς μία διατύπωση που λέγεται για λόγους ευγένειας. Φέτος, αγαπητοί μου, εφαρμόστηκε ένα νέο δόγμα στην αντιπυρική. Συνδυάσαμε ως νέο Υπουργείο την πρόληψη, την προετοιμασία, ετοιμότητα και την άμεση επέμβαση. Την άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα με όλα τα διαθέσιμα μέσα που είχαμε. Ο στόχος ποιος ήταν, βασικός στόχος, να αποτρέψουμε οι μικρές πυρκαγιές να εξελιχθούν σε μεσαίες ή μεγάλες. Ξέρετε καλύτερα από μένα τι σημαίνει αυτό. Είναι γνωστή η διατύπωση που λέει ότι στα 2 λεπτά την πυρκαγιά τη σβήνεις με ένα ποτήρι νερό. Στα 5 με ένα κουβά νερό. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Σε αυτό το νέο δόγμα, λέξη κλειδί ήταν ο συντονισμός. Είδαμε όλοι στην πράξη ότι η συλλογική δράση είναι η αποτελεσματική δράση. Και αυτό δεν είναι κενό γράμμα. Η πολύ δύσκολη φωτιά της Πεντέλης ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συντονισμού. Παράδειγμα αποτελεσματικής αντιμετώπισης ενός εξαιρετικά δύσκολου εγχειρήματος. Ακόμη στις Βρυξέλλες συζητούν το πώς σε αυτή την πυρκαγιά δεν είχαμε θύματα. Η Δαδιά ήταν εξίσου δύσκολο εγχείρημα. Για όσους το ζήσαμε επί του εδάφους, αλλά και για όσους το αξιολογούν, βλέπουν ότι ήταν μια πυρκαγιά που μπορούσε να εξελιχθεί
σε καταστροφή. Ευτυχώς απεσοβήθη και μπορούμε να πούμε ότι με τα 22.000 στρέμματα που κάηκαν σε περίμετρο 44.000 σώσαμε τη Δαδιά. Η συλλογική λοιπόν δράση βασίστηκε στο συντονισμό. Τι και είναι τα στοιχεία του συντονισμού? Η νέα όσμωση του πυροσβεστικού σώματος με τις δασικές υπηρεσίες μετά από πολλά χρόνια. Στο μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμού δασών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, το Αντινέρο που έχετε ακούσει πολλές φορές, που εκπονήθηκε σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό, τον κύριο Αμυρά. Στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού μας για τους δασοκομάντος, που υλοποιήθηκε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Στην αύξηση των περιπολιών, εθελοντές, ένοπλες δυνάμεις, όλοι μαζί αυξήσαμε τις περιπολίες για να προλάβουμε. Στην εναέρια επιτήρηση και άμεση επέμβαση λόγω των διαθέσιμων μέσων που καταφέραμε να έχουμε. Στους εθελοντές μας βέβαια, που φέτος τους αυξήσαμε κατακόρυφα και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη προσφορά εθελοντισμού να συστηματοποιηθεί. Δεν ξεχνάμε εδώ τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξεχνάμε εδώ το ρόλο του συναδέλφου του Στέλιου του Πέτσα. Την ίδια στιγμή αυτός ο συντονισμός βασίστηκε και στο ότι καταφέραμε να αναδειχθούμε ως ο κόμβος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του Rescue στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχω κάποια καλά νέα από τις Βρυξέλλες. Το επόμενο καλοκαίρι δεν θα μας δοθεί μόνο με 100% χρηματοδότηση το ελικόπτερο, αλλά θα δοθούν και άλλες χρηματοδοτήσεις και αεροπλάνα. Στη ζωή, όταν θέλεις να είσαι αποτελεσματικός, επιβραβεύεσαι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Νομίζω η Ελλάδα και σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε άλλους πολλούς, επιβραβεύεται για την καλή της επίδοση. Γιατί παράλληλα με τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας πυρκαγιές, στείλαμε και ηχηρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δυο φορές, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, στείλαμε τα αεροπλάνα μας στη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Μακρόν, έζησε αυτή την ευαρέσκεια. Δεν είναι λίγο πράγμα η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που ποτέ δεν είχε αποφασίσει να κινητοποιήσει το Rescue, το είχε κινητοποιήσει δύο φορές και η Ελλάδα ήταν εκεί να βοηθήσει. Στην Πορτογαλία επίσης, στην Αλβανία, όπου είχαμε δυνατότητα, στείλαμε, ενώ αντιμετωπίζαμε και εμείς δύσκολες συνθήκες. Η επόμενη μέρα δεν μας βρίσκει όμως σε επανάπαυση και σε καμιά περίπτωση σε αυταρέσκεια. Όποιος πιστεύει ότι στις φυσικές καταστροφές μπορεί να νιώθει και να πιστεύει ότι είναι αυτάρεσκος, είναι ή αφελής ή επικίνδυνος. Συνεχίζουμε σε εγρήγορση. Συνεχίζουμε στη βάση του νέου δεόγματος. Επιταχύνουμε την προσπάθεια να στήσουμε ένα σύστημα και δομές που να υπηρετεί το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος με βασικό βραχίωνα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΑΕΓΙΣ που θα βασιστεί κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κεντρικός άξονας του συστήματος, το νέο συντονιστικό κέντρο. Εδώ δίπλα, στον πρώτο όροφο. Το συντονιστικό κέντρο όμως θα βασιστεί σε μια νέα εθνική πλατφόρμα βάσης δεδομένων. Και είναι το όχημα για την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση προς τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Μέγιστος στόχος, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα κράτη, οι επιχειρησιακές αποφάσεις να βασίζονται στην επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση. Επιχειρούμε τη γεφύρωση επιστήμης και επιχειρησιακών δράσεων. Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, έγινε ο κόμβος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και μας δίνεται πλέον η δυνατότητα
με τη στήριξη και του Πρωθυπουργού μας, να επιχειρήσουμε ένα μεγάλο άλμα. Να γίνουμε ο βασικός πυλώνας της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από την ομπρέλα του Ρεσκίου. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, έχει και γεωπολιτικές διαστάσεις. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο μικρές επισημάνσεις, γιατί ζούμε γεγονότα καμιά φορά στη Βουλή που εμένα προσωπικά με παρεξενεύουν. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών, αγαπητοί μου, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα. Δεν προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση. Και θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός, είναι το πεδίο της εθνικής συνένεσης. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε, δίχως μεγάλα λόγια, θα επιμείνουμε στη συλλογική δράση. Θα επιμείνουμε να αναγνωρίσουμε το έργο της πυροσβέστριας και του πυροσβέστη. Του βασικού πυλώνα όλης αυτής της προσπάθειας. Πριν αποχωρήσω όμως από το βήμα, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πίσω από τη σκηνή, αλλά η συνεισφορά τους και η προσφορά τους ήταν τόσο σημαντική. Συναδέλφους μου υπουργούς. Ξεκινώ από τους άμεσους συνεργάτες, τον Ευάγγελο Τουρνά, τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Ο κύριος Κέρτσος, η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Αμυράς, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Πλαγιωτάκης. Αυτή ήταν η ομάδα των υπουργών, οι οποίοι ήταν 24 ώρες το 24ωρο έτοιμοι για να βοηθήσουν, έτσι ώστε να αποτρέψουμε το χειρότερο. Να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με το σπίτι του. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για μας, δεδομένου ότι στην ουσία μιλάμε μέσα στον πυρήνα μιας νέας εποχής, την εποχή της κλιματικής κρίσης. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, μιλούσαμε και χρησιμοποιούσαμε τον όρο της κλιματικής αλλαγής, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Τώρα όμως μιλάμε για κλιματική κρίση και είναι η τελευταία μας ευκαιρία, δεδομένου ότι εάν δεν λάβουμε όλοι τα μέτρα μας, ενώ όλες οι κοινωνίες και όλα τα κράτη, ο επόμενος όρος που θα χρησιμοποιούμε, που δεν θα έχει επιστροφή, είναι ο όρος της κλιματικής κατάρρευσης. Κύριε Πρωθυπουργέ, πέρσι, μετά τις μεγαπυρκαγιές, μας είχατε δώσει εντολή να διδαχθούμε από αυτά που είχαν συμβεί. Και έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερως με τους κύριους Στυλιανίδη και τον κύριο Τουρνά, καθίσαμε, τα βάλαμε κάτω και διαπιστώσαμε τα εξής, πάντοτε έχοντας εμείς ως εργαλείο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή τις δασικές υπηρεσίες μπροστά στην πρώτη γραμμή. Τι διδαχθήκαμε και τι είδαμε? Είδαμε τα εξής, ότι τα ελληνικά δάση είχαν συσσωρεύσει μια τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης, βιομάζας. Είδαμε δασικούς δρόμους να είναι θεόκλειστοι, όχι απλώς κλειστοί, να είναι διαπέραστοι. Πεσμένα δέντρα, νεροφαγώματα. Είδαμε επίσης περιαστικά δάση, έτσι, στις πόλεις μας και στις κομοπόλεις και στα χωριά. Τσάτρα, πάτρα καθαρισμένα, εάν ποτέ καθαρίζονταν. Είδαμε αντιπυρικές ζώνες ασυντήρητες και κλειστές. Είδαμε επίσης έλλειψη εκπαίδευση των πολιτών και πάρα πολλά πυροφυλάκια που είναι σημαντικότατα, εγκαταλελειμμένα, μισοκατεστραμμένα και μνημεία παρελθόντος. Έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Και η φιλοσοφία μας βασιζόταν και βασίζεται σε δύο έννοιες και σε δύο λέξεις κλειδί: στην πρόληψη και τη συνεργασία. Ο Τζον Κένεντι είχε πει λοιπόν, και εκεί εμείς το αντιστρέψαμε αυτό που είχε πει, είχε πει ο Τζον Κένεντι ότι η καλύτερη στιγμή να φτιάξεις τη στέγη του σπιτιού σου είναι όταν ο ήλιος λάμπει. Εμείς θέλαμε λοιπόν να μην λάμπει ο ήλιος για να λάβουμε τα μέτρα μας προκειμένου να σώσουμε και να προστατεύσουμε το δασικό πλούτο της χώρας. Τι κάναμε λοιπόν? Σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την ομάδα του Ενδιαλμένου Συμβούλου του κυρίου Σταμπουλίδη, τον οποίο θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω, τρέξαμε σε χρόνο ρεκόρ για τη δημόσια διοίκηση, μέσα σε 3 μήνες δηλαδή, τις διαγωνιστικές διαδικασίες και ξεκινήσαμε αμέσως τα έργα για την προληπτική φροντίδα των δασών μας.
Αντλήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αμέσως τα απορροφήσαμε και δεν μας φτάσαμε και βάλαμε άλλα 22 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο, από το εντακτικό προϋπολογισμό, για να κάνουμε τα εξής. Καθαρίσαμε τα ευαίσθητα και κρίσιμα δασικά οικοσυστήματά μας, δηλαδή δάση που δεν μπορούσαμε να τα χάσουμε. Διότι η φύση θα αργούσε πάρα πολύ να τα επαναφέρει. Τι κάναμε λοιπόν? Καθαρίσαμε περίπου 70.000 στρέμματα σε ευαίσθητα σημεία, κυρίως εκεί που ο άνθρωπος πλησιάζει, είτε έχει δρόμους είτε έχει οικισμούς. Διανοίξαμε κλεισμένους δασικούς δρόμους συνολικού μήκους 12.600 χιλιόμετρων. Το διανοούμαστε αυτό? Δηλαδή 25 φορές το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε δασικούς δρόμους μέσα στα δάση ήταν κλειστοί. Τα διανοίξαμε, τα συντηρήσαμε. Όπως επίσης συντηρήσαμε και διανοίξαμε αντιπυρικές ζώνες συνολικού μήκους 2.000 χιλιόμετρων. Βάλαμε υδατοξαμενές, επισκευάσαμε πυροφυλάκια και βεβαίως από εκεί και πέρα κινητοποίησαμε τα δασαρχεία μας. Και όλα αυτά που σας λέω έγιναν με μελέτες που υπήρχαν στα δασαρχεία, οι οποίες ήταν αραχνιασμένες στα ράφια, δεδομένου ότι κανείς δεν τα είχε χρηματοδοτήσει. Τις επικαιροποιήσαμε και με την μεγάλη μεταρρύθμιση, κύριε Πρωθυπουργέ, που είχατε εξαγγείλει και την υλοποιήσαμε αμέσως, δηλαδή τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών με κάθετη υπαγωγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα δασαρχεία απελευθερώθηκαν, οι άνθρωποι της δασικής επιστήμης ένιωσαν επιτέλους ότι αποκτούν ρόλο και έτσι κάναμε αυτό το έργο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι, είναι ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα, αυτά που σας λέω να τα δούμε στην εικόνα. Λοιπόν, το σχέδιο προστασίας δασών με το όνομα Ντινέρο. Αυτό είναι που τρέξαμε. Δείτε αντιπυρικές ζώνες που καθαρίσαμε. Εδώ βρισκόμαστε στη Χαλκίδα. Ειδικά για την Εύβοια δώσαμε τεράστια σημασία. Κοιτάξτε αντιπυρικές ζώνες. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο δασαρχείο Ταλάντης, όποιος περνάει από την Εθνική Οδό, από Αθήνα προς τη Λαμία, αριστερά του τα βλέπει. Σέιξου, θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μία μικρή παύση. Το Σέιξου, το δασαρχείο Θεσσαλονίκης, έκανε τρομερή καταπληκτική δουλειά. Το Σέιξου, λοιπόν, ήταν ένα δάσος άρρωστο. Δεδομένου ότι το Πεύκο εκεί είχε υποστεί μία, εν πάση περιπτώσει, αρρώστια. Και τι κάναμε εμείς? Διανοίξαμε αντιπυρικές ζώνες. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, αντικαθιστούμε και μέσα σε 2 χρόνια το καταφέραμε. Αντικαταστήσαμε το 10% του δάσους, που είναι Πεύκο, έφλεκτο, με πλατήφυλλα, με βραδίκαυστα, με πυράντοχα είδη. Και αυτό το κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως επίσης και στο Πύλι. Εδώ που βλέπετε είναι το Πύλι, είναι μια περιοχή που θα έλεγα ότι γειτνιάζει με τη Βόρεια Εύβοια εκεί με τα Καμένα. Διανοίξαμε αντιπυρικές ζώνες και κάτι ακόμα. Εδώ βλέπετε τον οικισμό. Λοιπόν, όπου βλέπετε τις αντιπυρικές ζώνες και τις ανοιχτοσιές, είναι εκεί που βγάλαμε τα πεύκα και βάζουμε πυράντοχα. Είναι η λεγόμενη ζώνη μίξης, δηλαδή εκεί που το δάσος συναντάει τον οικισμό ή το αντίστροφο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις αντιπυρικές ζώνες και ιδιαίτερα να σας πω για την Εύβοια, διότι πολύ μας ενδιέφερε, διανοίξαμε δασικούς δρόμους περίπου 400 χιλιόμετρων που ήταν κλειστοί και φτιάξαμε βεβαίως αντιπυρικές ζώνες παντού. Είπε νωρίτερα και θα δούμε σε κάποιες εικόνες και είπε νωρίτερα ο κ. Στυλιανίδης και το δούμε, μίλησε για τη Δαδιά. Η Δαδιά λοιπόν όντως, εκεί με την πρώτη μέρα βρισκόμασταν φυσικά με τον κύριο Στυλιανίδη και τον κύριο Τουρνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για τη Δαδιά. Η φωτιά στη Δαδιά όντως είχε μία περίμετρο 40.000 στρεμμάτων. Κάηκαν με έρπουσα φωτιά περίπου τα 20.000 χαμηλής βλάστησης, όχι τα δέντρα. Εμείς παρόλα αυτά τι κάναμε? Όπου είχε φωλιές σπάνιων αρπακτικών, κατεβάσαμε τα πουλιά από εκεί, τα πήγαμε σε κέντρα φροντίδας και τα επιστρέψαμε όταν ήμασταν σίγουροι ότι ο κίνδυνος είχε περάσει. Και ιδιαίτερα για τη Δαδιά θέλω να σας πω το εξής, ότι είχαμε προλάβει από τον Μάιο και είχαμε διανοίξει περίπου 50 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών και καμιά 120 χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Και έτσι κάναμε το έργο της πυροσβεστικής ευκολότερο. Εδώ είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν λοιπόν μία έτσι ματιά από αυτά που κάναμε, διότι όπως σας είπα μπήκαμε σε περίπου 120 δάση. Όλα αυτά έγιναν βεβαίως και με την φροντίδα και την κατεύθυνση του Υπουργού Περιβάλλοντος, του Κώστα του Σκρέκα. Τελειώνοντας, να πω κάτι. Εάν με ρωτούσε κάποιος με μία λέξη να πω ποια ήταν η διαφορά που έπρεπε να ακολουθήσουμε και από ό,τι δείχνει από τα πεπραγμένα έπιασε τόπο, θα έλεγα η διαφορά ήταν πολιτισμική. Επιτέλους, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη, δώσαμε έμφαση στη συνεργασία. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, διανοηθείτε το αυτό, τα δασαρχεία ήρθαν σε επαφή με την πυροσβεστική. Ακολούθησαν κοινά πρωτοκόλλα πριν τη φωτιά, κατά τη διάρκεια της φωτιάς και μετά τη φωτιά. Άρα λοιπόν, πρόληψη και συνεργασία για μας είναι το κλειδί και από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει και η ευθύνη των πολιτών. Περίπου, κύριε Υπουργέ,
Κύριε Στυλιαρίδη, κύριε Τουρνά, μας έχετε πει ότι περίπου έχουμε κάθε χρόνο 10.000 δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το 95% αυτών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, γιατί κάποιος πάει να κάνει μπάρμπεκι μες στο δάσος, αν έχει το Θεό σου, ή πάει να κάψει ξερά κλαριά. Αυτά λοιπόν πρέπει να τελειώσουν. Χρειαζόμαστε πολλή εκπαίδευση και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του πυροσβεστικού σώματος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο έχουν ως εξής. Από 1η Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου εκδηλώθηκαν 5.922 πυρκαγιές όλη την επικράτεια, με τις καμένες εκτάσεις να ανέρχονται συνολικά στα 223.217 στρέμματα. Κατά το μήνα Ιούλιο, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ήταν κατηγορίας πολύ υψηλού κινδύνου δείκτης 4 για τις 20 από τις 31 ημέρες του μήνα. Ο Ιούλιος ήταν καθοριστικός, μιας και μας έδωσε τις 7 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές για φέτος, οι οποίες έκαψαν 138.652 στρέμματα, το 62% της συνολικά καμένης έκτασης. Κατά το μήνα Αύγουστο, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας πολύ ψηλού κινδύνου δείκτης 4 για τις 12 από τις 31 ημέρες του μήνα. Φέτος, το πυροσβεστικό σώμα εκλήθη να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες πυρκαγιές, καθοδηγούμενες κυρίως από πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά και σε περιοχές με δύσκολη τοπογραφία. Αντιμετωπίσαμε ιδίως πυρκαγιές εντός προστατευόμενων περιοχών και εθνικών πάρκων, με μεγάλο βαθμό έντασης μετόπου, μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης και μήκος φλόγας, αλλά και έντονες κυλιδώσεις. Με γνώμονα τους παραπάνω παράγοντες, μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Εκτάκτου Ανάγκης 112, απεστάλησαν συνολικά 43 μηνύματα προειδοποίησης για δασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε προληπτικές οργανωμένες απομακρύνσεις πληθυσμού από οικισμούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δύσκολων πυρκαγιών αποτελούν οι πυρκαγιές της Δαδιάς και της Πεντέλης. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Πεντέλης, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο μία δύσκολη δασική πυρκαγιά με ισχυρούς ανέμους και έντονες κυλιδώσεις. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι η πυρκαγιά απείλησε και μια σειρά από κρίσιμες υποδομές. Κατά τη διάρκεια της, ήρθαμε αντιμέτωποι με επιπλέον 600 αστικά συμβάντα εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που αφορούσαν διασώσεις, πυρκαγιές σε οικίες, ευαίσθητες δομές, νοσοκομεία, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις προπανίου και φυσικού αερίου. Τα περισσότερα μάλιστα εξ αυτών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι πυρκαγιές κοντά σε περιοχές αστικής ζώνης όπως αυτή της Πεντέλης, η οποία απείλησε πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων, δημιουργούν συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για την ασφάλεια των πολιτών, του προσωπικού, αλλά και όλων των μέσων που επιχειρούν σε αυτές. Μια κατηγορία πυρκαγιών που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω της μίξης δάσους και αστικού ιστού, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό αλλά και συνεχή επικαιροποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Φέτος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με επιτυχία διαχειρίστηκε και συντόνισε συνολικά 83 ενέαερια μέσα. Ένας αριθμός που το καθιστά πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης ενίσχυσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και ο Εθνικός Εναέριος Στόλος μας με την άρτια και αποτελεσματική συνεισφορά των πιλότων και των μηχανικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Συνολικά, ο Εναέριος Στόλος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο αποτελείται από 39 εθνικά μέσα και 44 μισθωμένα. Εξ αυτών, 48 αεροπλάνα και 35 ελικόπτερα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος διαχειρίστηκε με επιτυχία 10 διαφορετικούς τύπους ελικοπτέρων και 5 διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων. Σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποιήθηκαν για πτήσεις πυρόσβεσης 2.925 έξοδοι εναερίων μέσων που αντιστοιχούν συνολικά σε 7.667 ώρες πτήσης. Εξ αυτών, οι 1.193 ήταν ώρες επιτήρησης στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της πρόληψης. Συνδρομή παρήχε το ΓΕΘΑ μέσω των αμυγών περιπόλων, 229 συνολικά σε όλη τη χώρα. Τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν μεγαλύτερος της κατηγορίας 3, με σκοπό την επιτήρηση και την άμεση αναγγελία πυρκαγιών. Για την ενίσχυση της επιτήρησης των περιπολιών και του συντονισμού, κρίσιμη ήταν επίσης και η συνεισφορά της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη της οποίας συνέδραμαν αποφασιστικά και στις επιχειρήσεις προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
όπου και όποτε αυτό χρειάστηκε. Αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή των ελικοπτέρων της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και η εναρμόνιση του Μνημονίου Συνεργασίας του ΓΕΑ με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε όλη την επικράτεια. Κρίσιμη σημασία ήταν επίσης η συνεργασία μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρθηκαν διεξοδικά οι κύριοι υπουργοί, αλλά και συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, ουσιαστική ήταν και η βοήθεια των 204 Ευρωπαίων πυροσβεστών από 6 χώρες μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης που για πρώτη φορά υλοποιήθηκε φέτος στη χώρα μας και οι οποίοι επιχείρησαν μαζί μας συνολικά σε 14 δασικές πυρκαγιές. Ιδιαίτερη σημασία ήταν και η συνδρομή των εθελοντών μας που για ακόμα μία φορά πάλεψαν μαζί μας στα μέτωπα των πυρκαγιών και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης ενίσχυσαν τα νέα αερομεταφερόμενα τμήματα της νεοσύστατης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ σε 6 επιχειρησιακές βάσεις. Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα. Φέτος, επίσης για πρώτη φορά, θεσμοθετήθηκε το αντιπύρ ως τακτική κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Μία μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε όλες σχεδόν τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Επιπλέον, για πρώτη φορά αξιοποιήθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα επιβραδυντικό υγρό με 4 αεροπλάνα Air Tractor. Η χρήση του βοήθησε σημαντικά στη δασική πυρκαγιά της Θάσου στις 12 Αυγούστου, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε στις πυρκαγιές Κατακάλη Κορινθίας και Αγία Πελαγία Κυθύρων. Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο δάσος της Δαδιάς, η οποία έκαψε 46.040 στρέμματα από το σύνολο των 428.000 στρεμμάτων. Σε αυτή επιχείρησε ο μεγαλύτερος αριθμός εναερίων μέσων με το μεγαλύτερο αριθμό ορών πυρόσβεσης, ενώ μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες διεσώθη ολόκληρος ο πυρήνας του Εθνικού Πάρκου, η αυστηρά δηλαδή προστατευόμενη ζώνη. Ακολουθούν η πυρκαγιά του Δήμου Πεντέλης Αττικής με 27.817 στρέμματα, η πυρκαγιά του Δήμου Πολυχνίτου Λέσβου με 20.131 στρέμματα, η πυρκαγιά στην περιοχή Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με 19.864 στρέμματα, η πυρκαγιά στο Δήμο Άμφισσας Φωκίδας με 12.000 στρέμματα, η πυρκαγιά στο Δήμο Σκυλούντος Ηλίας με 7.000 στρέμματα και τέλος η πυρκαγιά στο Δήμο Ολενίας Αχαΐας με 5.800 στρέμματα. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι, αν και μικρότερη των 5.000 στρεμμάτων, η πρώτη σημαντική δασική πυρκαγιά για φέτος ήταν αυτή στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, μια πυρκαγιά με μεγάλη επικινδυνότητα, καθώς εκδηλώθηκε και αυτή εντός αστικού ιστού. Φέτος, σε ποσοστό 73,53% όλων των αγροδασικών πυρκαγιών, ο χρόνος που χρειάστηκε για να ελεγχθούν δεν ξεπέρασε τις 3 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87,62% του αριθμού των πυρκαγιών είχε ως αποτέλεσμα καμένη έκταση έως και 50 στρέμματα. Σε 719 πυρκαγιές, ποσοστό 12,26%, η καμένη έκταση κοιμάνθηκε από 51 έως 5.000 στρέμματα, ενώ μόλις το 0,12% των πυρκαγιών, που αντιστοιχεί στα 7 περιστατικά που αναφέραμε προηγουμένως, η καμένη έκταση ξεπέρασε τα 5.000 στρέμματα. Το πυροσβεστικό προσωπικό, κατά την αντιπυρική περίοδο, κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις αγροτοδασικές πυρκαγιές, αλλά και 28.571 αστικά συμβάντα. Το πυροσβεστικό σώμα αξιοποίησε το έργο «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς» και το πληροφοριακό σύστημα Engage. Η παραπάνω εφαρμογή βοήθησε σημαντικά την υπηρεσιακή μας επάρκεια, παρέχοντας στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, όπως η απεικόνιση του προσωπικού, των οχημάτων, των αναερίων μέσων, αλλά και η λεπτομερή καταγραφή όλων αυτών των δεδομένων που απαιτούνται για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους. Επίσης, αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά τα ελικόπτερα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πυροσβεστικού σώματος, δίνοντας άμεσα βίντεο και εικόνες από δασικές πυρκαγιές, παρέχοντας έτσι μια πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα των συνθήκων που επικρατούσαν σε κάθε περιοχή. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές κάνανε αισθητή την παρουσία τους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων για την κλιματική κρίση και τις καταστροφικές της συνέπειες.
Σημειώνεται ότι κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών ήταν πολύ έντονο σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη Γαλλία, αλλά ακόμα και σε βορειότερες χώρες, όπως η Γερμανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Το πυροσβεστικό προσωπικό, όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εργάστηκε με επαγγελματισμό και ευθύνη, επιδεικνύοντας πραγματικό πάθος και υπερβάλλοντα ζήλο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας, το φυσικό μας πλούτο και το περιβάλλον. Για αυτή την αέναη μάχη τους, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πυροσβέστες αξίζουν τις ευχαριστίες όλων μας. Όπως τις ευχαριστίες μας αξίζουν και όλα τα στελέχη των φορέων που συνέδραμαν το έργο μας. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας, για το πάθος σας και για την αγάπη σας. Καλημέρα σας. Η δική μου πιο έντονη εμπειρία από τη φετινή αντιπυρική περίοδο αφορά την πυρκαγιά της Πεντέλης. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην περιοχή της πυρκαγιάς και αυτό που καταλάβαμε αμέσως ήταν ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο συμβάν. Σε αυτό συνέβαλε η μορφολογία του εδάφους της περιοχής και οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της νύχτας έφταναν και τα 11 μποφόρ. Η φωτιά ξεκίνησε από απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα ήταν για λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Και επίσης σημαίνει ότι το βάρος έπεφτε στις επίγειες δυνάμεις και τους φορείς που συνδράμουν το έργο μας. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ και να πω ότι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο συμβάν ήταν άψογη καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε μια περιοχή όπου το δάσος αναμειγνύεται με τον αστικό ιστό και στην οποία υπάρχουν μεταξύ άλλων κρίσιμες και ευάλωτες εγκαταστάσεις. Αυτό που για εμάς αποτελεί πάντα την πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό το λόγο και λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, χρειάστηκε να γίνει προληπτική απομάκρυση των πολιτών σε διάφορες περιοχές και σε ευάλωτες υποδομές όπως το νοσοκομείο Παιδών και το αναρωτήριο Πεντέλης, το πρώην ΠΙΚΠΑ. Αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει, όμως χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των δυνάμεων, πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια. Επίσης, αργά το βράδυ, αναπτύχθηκε ένα μέτωπο πυρκαγιάς με ιδιαίτερη ένταση και δυναμική, με κατεύθυνση το νοσοκομείο Παιδών. Πήγαμε αμέσως εκεί στο σημείο και μαζί με τις δυνάμεις που ήταν ήδη εκεί, αλλά και αυτές που ήρθαν για ενίσχυση, καταφέραμε μέσα σε πραγματικά αντίξωες συνθήκες να προστατεύσουμε το νοσοκομείο και να αποφύγουμε τυχόν δυσκολότερες καταστάσεις, αφού στο χώρο υπάρχουν δεξαμενές οξυγόνου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα. Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση, καθώς επρόκειτο για μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, στην οποία όμως καταφέραμε να ανταποκριθούμε χάρη στο συντονισμό που υπήρξε και στο πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξε το πυροσβεστικό προσωπικό, αλλά και το προσωπικό όλων των φορέων που ενεπλάκησαν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Όπως αναφέρθηκε, η πυρετός είναι 112 πτέρυγα μάχης, 355 μοίρα με κύριο ρόλο την αεροπυρόσβεση. Σε αυτή τη μοίρα πυρετώ από το 1999, οπότε μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι επιχειρησιακά ο τομέας δασοπυρόσβεσης από τις ενόπλες δυνάμεις, το περιουσιακό σώμα αλλά και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και περιουσιακού σώματος είναι πολύ υψηλό. Κοινές ασκήσεις και κοινές εκπαιδεύσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και γι' αυτό φέτος για πρώτη φορά το έργο της επιτήρησης, σχεδιάς επιτήρησης και στελέχωσης πυροφυλακίων τον έλαβαν οι ενόπλες δυνάμεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επίσης, προσωπικό και μέσα του μηχανικού συνέβαλαν στην καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Όσον αφορά τώρα τα εναέρια μέσα, η 355 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου εκπονεί και υλοποιεί ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και συντήρησης των υπτάμενων πληρωμάτων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων και την βέλτιστη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των διατεθέμενων μέσων. Θέλω να τονίσω ότι η αποστολή της αεροπυρόσβεσης είναι υψηλού ρίσκου, διότι ο υπτάμενος καλείται να επιχειρήσει πολύ κοντά στο έδαφος,
έχοντας ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες για την περιοχή. Το πώς θα εκτελέσει τις ρήψεις και τις υδροληψίες το αποφασίζει φτάνοντας στο χώρο της φωτιάς, όπου εδαφικές εξάρσεις, άνεμος, κατάσταση της θάλασσας παίζουν ρόλο. Αν συνυπολογίσουμε τώρα ότι στην ίδια περιοχή επιχειρούν και άλλα ενέργεια μέσα διαφορετικών δυνατοτήτων και αποπληρώματα διαφορετικών διαφόρων εθνικότητων σε ένα περιβάλλον ενδεχομένως με περιορισμένη ορατότητα από τους καπνούς, αντιλαμβάνεστε ότι ο επαγγελματισμός, οι γνώσεις και η εμπειρία των πληρωμάτων είναι τα στοιχεία που τους βοηθούν να μην ξεπεράσουν τα όρια τους και τα όρια του αεροσκάφους. Διότι αν συμβεί αυτό, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Από εκεί και πέρα, ο Σμυράρχος μαζί με την βοήθεια του αξιωματικού επιχειρήσεων της Μοίρας και σε άρεση συνεργασία με την Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών και το ΣΧΕΔΙΚ και με τη στήριξη και την υποστήριξη της ηγεσίας από όλα τα επίπεδα, σχεδιάζουμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πυρκαγιές και με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπως και οι επιτηρήσεις των ΣΥΕΛΤΟ-15 με φορτίο νερού, όπου φέτος μας δώσαν τη δυνατότητα να φτάσουμε στον χώρο που εκδηλώθηκε φωτιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της και να πετύχουμε την άμεση κατάσβεση. Αυτό που μας γεμίζει χαρά στο τέλος της ημέρας είναι η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Όπως για παράδειγμα ένας συνάδελφος από την Ελευσίνα και καλός φίλος, μετά την φωτιά στα Μέγαρα, με πήρε τηλέφωνο με ένταση στη φωνή του και μου είπε: «Ηλία, οι δικοί σου ήρθαν και μας σώσαν την περιουσία. Πες σου ένα μεγάλο ευχαριστώ». Αυτό που έχει αξία για εμένα είναι το γεγονός ότι την 1η Νοεμβρίου, στην αίθουσα ενημέρωσης της Μοίρας, όπου έγινε ο απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου και δόθησαν οδηγίες για τη χειμερινή περίοδο, όλοι οι υπτάμενοι αξιωματικοί της Μοίρας ήταν παρόντες. Κλείνοντας, με την ελπίδα ότι η δουλειά που θα γίνει την ερχόμενη χειμερινή περίοδο θα είναι άνευ σημασίας και η επόμενη αντιπυρική περίοδος δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε τίποτα από αυτά για τα οποία θα προετοιμαστούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, όταν στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2022 ξεκινήσαμε την προετοιμασία της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, θέσαμε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη ήταν η μείωση των περιστατικών πυρκαγιάς που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε αυτές προέρχονται από αμέλεια είτε από δόλο, και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση των ελέγχων στην Ήπεθρο, με ενεργοποίηση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων ανά τομέα ευθύνης, και δεύτερον, με την απαγόρευση της κίνησης των πολιτών, των ανθρώπων σε κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα και ειδικά όταν ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν 4 έως 5. Το τελευταίο είχε διπλό ρόλο. Εκτός της πρόληψης, είχε σκοπό και την προστασία των ίδιων των πολιτών εάν εκδηλωνόταν πυρκαγιά και εγκλωβιζόταν μέσα στα κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα αν επιτρεπόταν η κίνηση. Και αυτό είναι πλέον πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί και στους ίδιους τους πολίτες. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, η δεύτερη πάρα πολύ σημαντική κατεύθυνση ήταν η δημιουργία κατάλληλων συνθήκων στην Ήπεθρο, ώστε τα οποιαδήποτε περιστατικά δασικών πυρκαγιών που εκδηλωνόταν και εξελίσσονταν υπό ευνοϊκές για αυτά συνθήκες, να μην μετατρέπονται σε μέγα περιστατικά με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες. Και γι' αυτόν τον λόγο έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα, να υπάρξει διάσπαση της συνέχειας της καύσιμης δασικής ύλης, να αφαιρεθεί ο υπόροφος από τα δασικά οικοσυστήματα, ώστε πολύ δύσκολα οι έρπουσες πυρκαγιές να μετατρέπονται πολύ εύκολα σε επικόρυφες με όλα τα γνωστά αποτελέσματα και τις εικόνες που βιώναμε στα κανάλια της προηγούμενης αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά θα έπρεπε να εργαστούμε στον καλύτερο και τον πλέον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις που στην παρούσα και στην κρίσιμη χρονική στιγμή των αποφάσεων θα έπρεπε να αξιοποιούνται στο καλύτερο αποτέλεσμα. Σε μια μεσογειακή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, θα ήταν ουτοπία και εξωπραγματικό το ενδεχόμενο να περιμένουμε, και ειδικά σε περίοδο κλιματικής κρίσης, ότι δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές.
Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της καθετοποιημένης πλέον δασικής υπηρεσίας στη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Δασών ήταν πολυσχηδής. Πρώτον, ήταν καθοριστικός ο ρόλος της στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην επίβλεψη όλων των έργων αντιπυρικής προστασίας πρόληψης με το χαρακτηριστικό όνομα Ντινέρο και όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης τύχαμε χρηματοδότηση. Και φυσικά αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός μας στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το ΤΑΙΠΕΔ. Σε συνεχείς περιπολίες στην Ήπεθρο των δασικών υπαλλήλων, στην συμμετοχή συνεχώς όλη τη διάρκεια του χρόνου υπαλλήλων μας στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και φυσικά στην ενεργή εμπλοκή στο πεδίο, δίπλα στο πυροσβεστικό σώμα, παρέχοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία των δασικών υπαλλήλων σε ό,τι αφορά τις φυσικές παραμέτρους που συνθέτουν ένα δασικό οικοσύστημα. Σε αυτήν την αντιπυρική περίοδο, αν θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο χαρακτηριστικά περιστατικά πυρκαγιών, τα είπαν και πριν από μένα, ήταν η Πεντέλη και η Δαδιά. Γιατί εντελώς διαφορετικούς λόγους το καθένα. Στην Πεντέλη είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα εκδήλωσης και συνέχειας του περιστατικού πυρκαγιάς σε μια χαρακτηριστική ζώνη μίξης δάσους οικισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, ακούσατε τις εντάσεις του ανέμου που επικρατούσαν, με πολλαπλά μέτωπα, με μεγάλο κίνδυνο να έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής και καταστροφής ανθρώπινης περιουσίας. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ολονύχτια συνδρομή του Δασαρχείου Πεντέλης με όλα τα στελέχη της, προκειμένου να ανοίξουν επιπλέον αντιπυρικές ζώνες για να περιφρουρήσουν τους οικισμούς, όπως και στην οικειοθελή προσφορά της ομάδας δασοφυλάκων από το Δασαρχείο Εγάλεο, που με πήραν τηλέφωνο και παρόλο το γεγονός ότι προέρχονταν από συνεχή περιστατικά πυρκαγιών στα όρια Εγάλεο με Μέγαρα, προσφέρθηκαν να έρθουν μέσα στο βράδυ και να δουλέψουν και στη Διόνη και στον Τράφη. Σε ό,τι αφορά τη Δαδιά, είχαμε ένα περιστατικό πάρα πολύ δύσκολο που εξελισσόταν σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο δασικό οικοσύστημα, ένα παρθένο δάσος, το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, που φιλοξενούσε, το ξέρουμε, είναι παγκοσμίως γνωστό είδη, μοναδικά είδη, τόσο από όρνια όσο και αρπακτικά πουλιά. Σε αυτό ήταν ευτύχημα το ότι είχαμε προλάβει να υλοποιήσουμε πάρα πολύ νωρίς όλα τα έργα πρόληψης. Επίσης, σε αυτό, επειδή βρέθηκα πάνω, είχαμε ανέβει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Δαδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω και θα το θυμάμαι πάντα ήταν η ενεργοποίηση όλων των υλοτόμων των δασικών συνεταιρισμών του Εύρου να βρεθούν και να βοηθήσουν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς και η αγωνία των δασικών υπαλλήλων να κατευθύνουν τα μηχανήματα του στρατού με τον οποίο συνεργαζόμασταν, να προλάβουν να χτίσουν γραμμή άμυνας προτού επέλθει η πυρκαγιά. Και βέβαια η ανακούφιση που νιώσαμε όταν ένα ζευγάρι νεοσών ασπροπάριδων το μεταφέραμε από τη Δαδιά για προληπτικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη, παρήχαμε περίθαλψη και μετά από κάποιες μέρες το επανεντάξαμε στο δασικό οικοσύστημα και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία, με χαρακτηριστική την στιγμή, την επανένωση των νεοσών με τους γονείς τους. Κλείνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι πλέον αποτελεί μονόδρομος στις εποχές που βιώνουμε η επένδυση στην πρόληψη. Είτε η πρόληψη αφορά έργα, είτε αφορά υποδομές, είτε αφορά ανθρωπινό δυναμικό. Αποτελεί μονόδρομο η επένδυση στην εκπαίδευση των πολιτών, των αγροτών, του δασόβιου και του παραδασόβιου πληθυσμού.
αποτελεί μονόδρομο η επένδυση στη συνεργασία και στη συνέργεια. Γιατί σε κάθε περίπτωση το κόστος πρόληψης των δασικών πυρκαγιών είναι πολλάκις μικρότερο, είναι υποπολαπλάσιο του κόστους αποκατάστασης με τα έργα μετά από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή, στρατιωτική ηγεσία. Εγώ ήθελα με τη σειρά μου να λέγομαι Παναγιώτης Παπακοσταντίνου, όπως ακούσατε, υπηρετώ το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Λιμέα Αρχείο Ναυπλίου και με τη σειρά μου θα ήθελα να σας πω και εγώ την εμπειρία μου τη φετινή που έλαβε χώρα την 4 Σεπτέμβρη του 2022 στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας και συγκεκριμένα σε μια θαλάσσια περιοχή της Βερβερόντας. Εκείνη την ημέρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας περί τις 8 η ώρα το απόγευμα για μια πυρκαγιά που λάμβανε χώρα, που ξέσπασε κοντά σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση και λάβαμε κλήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Συντονιστικό Κέντρο Περιοριστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άμεσα κινητοποιηθήκαμε, θέσαμε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ενεργοποιήθηκε το σκάφος, το περιπολικό σκάφος της περιοχής του τμήματος, του λιμενικού τμήματος Πορτογελίου και σπεύσαμε αμέσως στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή της Βερβερόντας. Και από θάλασσα βέβαια και από στεριά με χερσαία μέσα. Στην περιοχή αμέσως σπεύσανε και άλλα σκαφή, τα οποία κατόπιν συντονισμού και διαταγών και εντολών που πήραμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων, σπεύσανε κάποια σκάφη εραστεχνικά και επαγγελματικά, τα οποία ήρθαν εκεί για να βοηθήσουν, για να παράσουν τη βοήθειά τους σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταλήξει ναι μεν στις παραλιακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αλλά δεν ήταν άμεσος ο κίνδυνος, διότι η πυρκαγιά είχε ακόμα μία μεγάλη απόσταση από τους ανθρώπους. Βρέθηκαν και τα σκάφη, επιβίβασαν με ασφάλεια τον κόσμο, περίπου ήταν 73 άτομα. Τα 35 άτομα ήταν προσωπικό του ξενοδοχείου και τα υπόλοιπα 38 ήταν πελάτες. Με συντονισμένες ενέργειες επιβαστήκαν, όπως σας είπα, τα άτομα εκεί, μέσα στα σκάφη αυτά. Συντονίζαμε την επιχείρηση μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, του Λιμεναρχείου Ναυπλίου και το σκάφος της περιοχής. Με ασφάλεια επιβαστήκανε και μεταφερθήκανε όλοι αυτοί καλά στην υγεία τους στον λιμένα Πορτοχελίου, χωρίς να χρειάζονται καμία άλλη ιδιαίτερη φροντίδα, διότι δεν είχαμε τραυματισμό, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Όλη η έκβαση της υπόθεσης ήταν και της επιχείρηση είχε αίσιο τέλος. Θέλω να πω ότι το λιμενικό σώμα πάντα θα βρίσκεται, πάντα βρίσκεται και θα βρίσκεται σε όλες τις υπηρεσίες δίπλα. Είναι άμεσα και επιχειρησιακά έτοιμο. Είτε αυτό είναι από χερσαία, από χερσαίες δυνάμεις, είτε από πλωτά. Το προσωπικό του λιμενικού σώματος σε αυτές τις επιχειρησιακές μονάδες, θα έλεγα, είναι απόλυτα εκπαιδευμένο. Οι κυβερνήτες μας είναι πάρα πολύ έμπειροι. Τα πληρώματα των σκαφών είναι έμπειρα σε αυτό που κάνουν. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Και πάντα θα βρισκόμαστε δίπλα σας, όπως σας είπαμε, και θα δίνουμε τον καλύτερό μας με αυτό, όπως και δίνουμε για την για όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδύνου των ανθρώπων ή οποιασδήποτε άλλες περίπτωσης υπάρχει που χρειάζεται η συνδρομή του λιμενικού σώματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή, Αρχηγή, τα σέβη μου, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Η πυρκαγιά της Πεντέλης είχε πραγματικά ανθρωποκτόνο τάση. Τη δεύτερη μέρα της πυρκαγιάς είχαμε πάρα πολλές αναζωπυρώσεις. Εγώ με την ομάδα μου κινήθηκα στην περιοχή της Διόνυσης Πικερμίου.
Κάποιοι κάτοικοι μας υπέδειξαν σε μία οδό, μία μονοκατοικία που υπήρχαν ηλικιωμένοι μαζί με το γιο τους. Όταν φτάσαμε στην είσοδο της οικίας, ο γιος μας ενημέρωσε ότι ο πατέρας του κατάκητος στο ισόγειο δεν μπορούσε να αποχωρήσει και η πυρκαγιά πραγματικά έγλυφε τον τοίχο της οικίας. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαμε μέσα, σχεδόν σπάσαμε την κλειδαριά, κατεβήκαμε στον ισόγειο χώρο που ήταν γεμάτος καπνό και πήραμε αγκαλιά τον ηλικιωμένο, τον οδηγήσαμε έξω στο αυτοκίνητό του, πολύ ο καπνός και με ασφάλεια οδηγήθηκε στην παραπέρα περιοχή. Ήθελα να τονίσω ότι από μεριά μας, από την ομάδα Δίας και την ελληνική αστυνομία, αγωνιζόμαστε για τους αδύναμους, τους ηλικιωμένους, είμαστε πάντα δίπλα τους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους βλέπουμε πραγματικά σαν συγγενείς μας. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, εγώ τον ηλικιωμένο αυτόν τον είδα σαν τον παππού μου, που είχα χάσει και πριν λίγο καιρό. Δεν χωράνε πολλές σκέψεις όταν ενεργούμε. Βάζουμε μπροστά το πάθος μας. Φυσικά, η αυτοπροστασία μας για να είμαστε εμείς εντάξει και να ενεργήσουμε πάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι θα αγωνιστούμε για όλους τους αδύναμους και για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά. Πλησιάζοντας προς το νοσοκομείο, η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Φτάνοντας δε προς τον προαύριο χώρο, δεν σας κρύβω ότι τρόμαξε, γιατί οι φλόγες ερχόταν με τρομερά μεγάλη ταχύτητα προς το νοσοκομείο. Είχαμε ασθενοφόρα εκεί πέρα, ζήτησα και άλλα ασθενοφόρα να έρθουν ως ενίσχυση. Μέσα σε 25-30 λεπτά είχαν έρθει άλλα 8 οχήματα, είχε έρθει η κλιμάκιο της ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Και με το συντονισμό του Προέδρου μας ξεκινήσαμε την εκένωση. Δύσκολη εκένωση, γιατί είχε το χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ασθενείς, έχουμε να κάνουμε με παιδιά, τα οποία ήταν φοβισμένα και ακόμα πιο φοβισμένοι ήταν οι γονείς τους. Άρα έπρεπε να έχουμε μια ισορροπία και στον καθησυχασμό, αλλά και στην ασφάλεια. Και τα καταφέραμε, μπορώ να πω αρκετά καλά. Αν όμως με ρωτούσατε να σας πω τι μου έχει μείνει από αυτή την πυρκαγιά, δεν θα σας έλεγα το περιστατικό αυτό που σας ανέφερα. Ούτε τις πρώτες βοήθειες που δώσαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να σώσουν την περιουσία τους, ούτε σε πυροσβέστες και εθελοντές οι οποίοι προσπαθούσαν να σώσουν ζωές, σπίτια και δάσος. Οι οποίοι πολλές φορές είχαν πρόβλημα, αυτό δηλαδή μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι υπήρχαν άτομα τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν, έπρεπε να διακομιστούν σε υγειονομικό σχηματισμό και δεν θέλανε. Παίρνανε λίγο οξυγόνο από τις φιάλες μας, λίγο νεράκι και πηγαίνανε πάλι πίσω. Ήταν τρομερό αυτό. Αυτό όμως λοιπόν το οποίο θα σας έλεγα που μου έμεινε είναι ότι όταν έλαβα εντολή ως επικεφαλής του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών με τη συνδρομή 11 ασθενοφόρων να προχωρήσουμε στην εκένωση δύο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ενός κέντρου ειδικής αγωγής. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον χρόνο, τους καπνούς, το σκοτάδι, τη διστακτικότητα κάποιων υπευθύνων για να κάνουμε αυτή την εκένωση, γιατί ξέρετε, ακόμα και σήμερα η λέξη εκένωση είναι ταμπού, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Και κυρίως είχαμε να κάνουμε τη μειωμένη κινητικότητα και την ηλικία των ασθενών αυτών. Η διαλογή, δηλαδή το ποιον θα μεταφέρουμε με ασθενοφόρο ή ποιον θα βάλουμε μέσα σε λεωφορείο της περιφέρειας, ήταν το εύκολο σκέλος. Το δύσκολο ήταν να τους μεταφέρουμε, να τους πάμε στα ανωτερό οχήματα. Και άλλες φορές, είτε με καρέκλες σπαστές, είτε με σπαστά φορεία, είτε και με τα χέρια μας, γιατί σας είπα, ο χρόνος ήταν ο μεγάλος αντίπαλος, τα καταφέραμε. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκείνο το βράδυ ήταν ότι έπρεπε να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την ασφάλειά τους. Γιατί αυτοί αντιδρούσαν ως προς τι. Τους παίρναμε από το σπίτι τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες αυτών των μονάδων, αυτές οι μονάδες βλέπουν στο σπίτι τους. Έπρεπε να τους το εξηγήσουμε ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το καλό τους. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, μπορεί να ήταν ξένοι άνθρωποι προς εμάς, αλλά δεν ήταν. Ήταν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Και αυτό
όσο καλοί επαγγελματίες και να είμαστε, μας προκαλούσε κάποια έντονα συναισθήματα. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, οι οποίοι είτε βρίσκονταν σε υπηρεσία είτε όχι, ήρθαν για να στελεχώσουν ασθενοφόρα. Και κυρίως ήθελα να επισημάνω το εξής. Στην αλυσίδα της διάσωσης, όλοι εμείς εδώ πέρα που βρισκόμαστε μέσα, είμαστε από έναν κρίκο. Και αυτή η κρίκη πρέπει να είναι άρρηκτα δεμένη, γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι μαζί είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Επιπυλακίδου Σοφία και είμαι στέλεχος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, δηλαδή της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η μονάδα μου κατά το φετινό καλοκαίρι επιχείρησε σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσω μία έντονη εμπειρία από τις επεμβάσεις μας, θα ανέφερα ένα σύνολο καταστάσεων, όπου μαζί με τους συναδέλφους μου, σε πολύ αντίξωες συνθήκες, νύχτες και μέρες, με φλόγες και πυκνούς καπνούς, προσπαθήσαμε να σώσουμε τα δάση και τους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Από την πολυήμερη προσπάθεια να σώσουμε τον πυρήνα της Δαδιάς και τα σπάνια αρπακτικά πουλιά που ζουν εκεί, μέχρι τις χαράδρες της Θάσου και της Ροδόπης. Αυτό που μας εντυπωσίασε όμως είναι εναλλαγή καταστάσεων και συνθηκών. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, στη Θάσο σβήναμε όλη μέρα σε μια χαράδρα με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τη νύχτα, στις 11 το βράδυ, ξέσπασε μια πολύ δυνατή καταιγίδα με βροχή, πυκνούς καπνούς, ασταμάτητους κεραυνούς και λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν μπορούσαμε να μεταφερθούμε σε ένα ασφαλές καταφύγιο και το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε μεταλλικά εργαλεία και ασυρμάτους έτσι ώστε να αποφύγουμε να μας χτυπήσει κάποιος κεραυνός. Συγκινητική για όλους μας ήταν η έμπρακτη και ηθική υποστήριξη των απλών πολιτών οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας όπου και αν επιχειρήσαμε. Από τα μηνύματα αγάπης στις συσκευασίες των φαγητών που μας φέρνανε στο μέτωπο της φωτιάς, μέχρι και το φιλικό χτύπημα στην πλάτη και το μεγάλο ευχαριστώ όταν μας συναντούσαν. Σας ευχαριστώ πολύ που μέσω εμού μας δώσατε την ευκαιρία να μοιραστούμε με εσάς τις εμπειρίες μας από την εφετινή αντιπυρική περίοδο. Χαίρετε και από μένα. Τώρα είναι λίγο άχαρος ο ρόλος μου ως αυτοδιοικητικός και μετά από τις περιγραφές του Βασίλη, της Σοφίας, του Αποστόλη και του Μαρίνου, εγώ να πρέπει να πω και κάτι να διεκδικήσω ως αυτοδιοικητικός ενώπιον του Πρωθυπουργού και των αγαπητών φίλων υπουργών. Εγώ θα σταθώ σε 5 σημεία, αν μου επιτρέπετε. Θα είμαι πολύ σύντομος, σχεδιασμού, πρόληψης, καλής συνεργασίας και καλού συντονισμού. Θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι εδώ ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, να φωνάζουμε και να διαπαρτυρόμαστε διαχρονικά στους υπουργούς: εκταμιεύστε γρήγορα τις χρηματοδοτήσεις πυροπροστασίας. Φωνάζαμε, κάναμε, χτυπιόμασταν πάνω στα τραπέζια. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Πέτσας και εσείς, Πρωθυπουργέ μου, είναι 70% για την πρόληψη και 30% για να πάρουμε νέο εξοπλισμό. Φωνάζει ο κ. Στυλιανίδης. Σχεδιάστε, σχεδιάστε. Και τον σεβόμαστε και τον ακούμε όλοι. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Στυλιανίδη και τον κύριο Πέτσα το αυτονόητο. Να εκταμιευτούν γρήγορα. Και ότου θαύματος, ενώ η πάγια πρακτική, η Πρωθυπουργία μου, ήταν να εκταμιεύονται ή 10 μέρες πριν την έναρξη αντιπυρικής ή μετά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, 2,5 μήνες φέτος πριν την αντιπυριακή, όλοι οι Δήμοι και οι σύνδεσμοι Δήμων είχαμε τους ΚΑΠ πυροπροστασίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί καλό να λέγονται και τα καλά και τα στραβά. Έγινε και έκτακτη χρηματοδότηση στο μέσον μάλλον προς τα τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, Υπουργέ μου, για ειδικές περιοχές ειδικής κινητοποίησης. Ήταν και οι Πεντέλη μέσα σε αυτές. Το ότι πήρε φωτιά δεν αλλάζει ότι γίνανε πάρα πολλά έργα. Οι ΚΑΠ, σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να υπερδιπλασιαστούν, Υπουργέ μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ενεργειακό κόστος, θα σας τα πει και η ΚΕΔΑ, είναι ο εκπρόσωπος ο κ. Κωνσταντέλος εδώ. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι τετράμινες, Πρωθυπουργέ μου. Η αντιπυρική είναι 6 μήνες. Προσπαθούμε όλοι ισορροπώντας, ο κ. Τσιπουράκης είναι εδώ αντιδήμαρχος, να κόψουμε από πριν, να κόψουμε μετά, να κόψουμε χόρτα 2 φορές αντί για 3 και 4, έτσι ώστε. Σας παρακαλώ, μην αυτονόητο αυτό.
Θυμάμαι, τώρα εδώ κυρία Μυρά μου, στα συντονιστικά όργανα που εγκαίρως γινόντουσαν, οι δασάρχες μας, εδώ είναι ο κύριος Ρέπας, να μας απαντούν ότι δεν έχουμε χρήματα. Έχουμε 100-150.000 δασαρχείο Πεντέλης. Δασαρχείο Πεντέλης από το Κρυονέρι ως τη Γλυφάδα. Είναι εδώ ο κύριος Κωνσταντάτος, μπορεί να τα πει καλύτερα από μένα αυτά. Φέτος λοιπόν, μέσω του προγράμματος Αντινέρο, πρέπει να το πω, δεν μπορώ να το πω, οι δασικοί δρόμοι στο Πεντελικό, Πρωθυπουργέ μου, τους είδατε κατά την αυτοψία σας, περνάει φόρμουλα. Καταλαβαίνετε, όχι πυροσβεστικά, φόρμουλα. Φανταστείτε πόσο καλοφτιαγμένη είναι. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλουμε και άλλες ενέργειες στο Πεντελικό. Ο κ. Στυλιανίδης το έχει επισκεφθεί κατά επανάληψη. Θα σας πω ένα παράδειγμα καλού συντονισμού. Την ώρα που ξέσπασε φωτιά το απόγευμα, καταλαβαίνετε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης, ο σύνδεσμος του Πεντελικού, ο Δήμος Πεντέλης, τρέχαμε όλοι να πάμε εκεί στο Βαγιάτι που ήρθατε κατά την αυτοψία σας. Ως γνώση της Πεντέλης και ίσως από τους καλύτερους, βλέποντας τους εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους, τηλεφωνήσαμε στον Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, στείλτε βιτιοφόρα έξω από το παίδον Πεντέλης, που είναι οι δεξαμενές πυροσβεστικών ελικοπτέρων, δύο από τις 25 που έχει ο σύνδερος, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, έτσι ώστε να μην μείνουν ούτε στιγμή από νερό. Πράγμα που έγινε. Ο στρατηγός ο κύριος Νιάφας και ο Βασίλης, γιατί έχουμε γίνει φίλοι με τους περισσότερους για να καταλάβετε, αεκίνητοι, είχαν ήδη τη γνώση ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες και το αποτέλεσμα μετά από 27 χρόνια στην αυτοδείξη εντυπωσιακό. Κάθε 3 λεπτά διαφορετικό ελικόπτερο να έρχεται να παίρνει νερό και ως αντιδήμαρχος Πεντέλης σας λέω ότι πήγαν στην Καλυθέα Πεντέλης και αν δεν υπήρχαν αυτά τα ελικόπτερα, αυτοί οι εξαιρετικοί υφιστάμενοι του Σμινάρχου, συγχωρήστε μάλλον λάθος τον τίτλο, γλίτωσαν περιοχές τις οποίες μπορεί να ακούτε 20-27.000 στρέμματα, αλλά η μάχη και ο αγώνας που δόθηκε από τους πυροσβέστες ήταν εντυπωσιακός. Θα κλείσω με μία περιγραφή και κάτι αισιόδοξο. Η περιοχή βορειοανατολικά του Πέδων Πρωθυπουργέ μου έχει καεί πόσες φορές το θυμάστε, το 82, το 95, το 98, το 2009 και το 2022. Έχει δενδροφυτευτεί με τη βοήθεια του Δασαρχείου Πεντέλης, λέω πάντα τον κύριο Ρέπα γιατί πρέπει να τα λέμε, 200.000 δενδρύλια έχουμε φυτέψει. Είχε γίνει ένα δάσος 2,5 μέτρων. Στις δενδροφυτεύσεις αυτές, ο κύριος Πρωθυπουργός τουλάχιστον δύο φορές τον θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω αν αυτό θυμάται περισσότερες. Τον θυμάμαι εγώ πάντως. Είχε γίνει ένα δασάκι 2,5 μέτρων ύψους, μέσου όρου ύψους. Κάει και αυτό. Γινόταν η μάχη εκεί στο παίδον Πεντέλης που περιέγραψε ο Βασίλης. Μάχη πραγματική. Μάχη αληθινή. Με αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ πιο δυνατός από εμάς. Κρύψε το τηλέφωνό μου. Στις δενδροφυτεύσεις που περιέγραψα προηγουμένως, ερχόντουσαν παιδάκια δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Και τι κάνανε. Βάζαν το δεντράκι τους, βάζαν και ένα βότσαλο που γράφανε Μαρία, τάδε του μηνός του 2009, ας πούμε. Μια κοπέλα από αυτές, μαθήτρια λυκείου τότε, στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, σήμερα βλέπω και εκπροσώπους επιχειρήσεων εδώ, μου λέει, πρόεδρε μου, κλαίγοντας, εμείς καθόμασταν στην πλατεία, εκεί δίπλα στο Όλυμπο, στο κέντρο επιχειρήσεων. Ξεκουραζόμασταν οι εθελοντές και του Δήμου Πεντέλης και του ΣΠΑΠ. Λέει, μην ανησυχείτε που κάει και το δάσος μας, θα το ξαναφυτέψουμε, θα το ξανακάνουμε κατά πράσινο. Ξέρετε, συγκινήσε σε τέτοιες καταστάσεις. Όσο κάνεις τον σκληρό και τον αλεξιπλωτιστή, βάζεις τα δακρύζεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, να τα αποτελέσματα μπροστά μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μυρά, ξέρουμε ότι έχετε την ευαισθησία, ξέρουμε ότι έχετε τη θέληση με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, παράκληση προτεραιότητα στο Πεντελικό μας που επλήγει για μια φορά ακόμα. Με κάτι ευχάριστο κλείνω. Είχα σκοπό την προηγούμενη εβδομάδα που θα γινόταν η εκδήλωση να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αμυρά, τον Βαγγέλη, τον φίλο μου, τον Κουντούφα. Έχουμε γίνει φίλοι τώρα, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Παιδιά, επισπεύστε τις διαδικασίες για να αναδασώσουμε τα καμένα. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά οι εξελίξεις μεταξύ δύο εβδομάδων μας εξελίσσουν ευχάριστα. Να τον πάλι γιατί λέω τον κύριο Ρέπα και τον κύριο Κουντούφα.
Αλλά το ευχαριστώ είναι στον κύριο Αραβώση και στην κυρία Βέρδη, τη Διευθύντρια Αναδοσώσεων, και στην κυρία Κύρκου, τη Διδασάρχη Πεντέλης. Ξεπεράστηκαν όλα τα γραφειοκρατικά και είμαι εγώ στην πολύ ευτυχισμένη, χαρούμενη θέση να σας προσκαλέσω όλους. Την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο, πόσο γρήγορα, σκεφτείτε το πόσο γρήγορα, θα αναδασώσουμε πίσω από το Πέδωνο Πεντέλης. Σας προσκαλούμε όλους και σας ευχαριστούμε όλους με την αδειδιότητα του Αντιδημάρχου Πεντέλης για την πολύτιμη βοήθεια που κάνατε στον τόπο μας. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι πραγματικά ότι λίγα μπορώ να προσθέσω μετά από τις πολύ συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες για τις οποίες μας μίλησαν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της αντιπυρικής περίοδου. Θέλω να σας πω ότι, κύριε Υπουργέ, νιώθω διπλή χαρά που ξαναβρίσκομαι σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή την φορά δεν με οδηγεί εδώ κάποιος ξαφνικός φυσικός κίνδυνος που απαιτεί άμεση διαχείριση. Αλλά κυρίως γιατί, όπως παρουσιάστηκε και από τους προλαλήσαντες, το τέλος του καλοκαιριού, η λήξη της αντιπυρικής περίοδου, πράγματι μας έφερε φέτος καλά νέα. Αν και είχαμε περισσότερες φωτιές από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, οι απώλειες, όπως είδαμε, ήταν συντριπτικά μικρότερες. Χάσαμε 282.000 λιγότερα στρέμματα από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, 447.000 στρέμματα δάσους, με σταθερή προτεραιότητα, βέβαια, πάντα την ανθρώπινη ζωή. Και μιλώντας, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον όπως αυτό γύρω μας, θυμάμαι ότι πριν από 3,5 χρόνια, όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, η συγκεκριμένη δομή, η πολιτική προστασία, ήταν ουσιαστικά, ας μην κοροϊδευόμαστε, ένα απαξιωμένο γραφείο. Κι όμως, αυτή η υποβαθμισμένη υπηρεσία του 2019 μεταμορφώθηκε αμέσως σε μια δυναμική γενική γραμματεία, με κέντρο επιχειρήσεων, με σαφές οργανόγραμμα, με εξειδικευμένο προσωπικό, με το 112 επιτέλους σε λειτουργία. Χαίρομαι που ο φίλος Γιασώστης μας μίλησε από την καρδιά του, λέγοντας ότι ναι, οι εκενώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στη χώρα μας σαν ταμπού και είναι κατάκτηση πια η λειτουργία του 112, αλλά και η συνεργασία όλων των φορέων, έτσι ώστε οι εκενώσεις να μπορούν να γίνονται με ταχύτητα και με ασφάλεια. Και βέβαια αυτή η νέα υπηρεσία πρωτοστάτησε όχι μόνο στις θεομηνίες, αγαπητέ μου Γενικέ, θέλω να εξάρω εδώ την μεγάλη υποστήριξη της πολιτικής προστασίας και στην κρίση της πανδημίας, στη διαδικασία του εμβολιασμού. Βρισκόμαστε άλλοτε εδώ σε έναν χώρο που είναι ταυτισμένος στη συνείδηση των πολιτών με την επιχείρηση ελευθερία. Και έτσι βέβαια αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία για να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα. Και με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που τόσο μας άγγιξαν όλους όσοι βρεθήκαμε με τον τρόπο μας ο καθένας στην πρώτη γραμμή του Αυγούστου του 2021, πήρα την απόφαση τότε να συγκροτήσουμε ένα αυτόνομο Υπουργείο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τότε, ενώπιον του ελληνικού λαού, ανέλαβα τις ευθύνες που αναλογούσαν στην πολιτεία. Και δεσμεύθηκα ότι πρέπει να μάθουμε από τις αστοχίες μας και από τα λάθη μας και πρέπει την επόμενη φορά, το επόμενο καλοκαίρι, να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Και πιστεύω ότι αυτή η επιλογή μας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Υπουργέ μου, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, μας έχει δικαιώσει. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η σύνδεση μεταξύ των φυσικών απειλών και της κλιματικής αλλαγής, κλιματική κρίση πρέπει να την αποκαλούμε. Έχει δίκιο ο Γιώργος Αμυράς να μιλάει όχι απλά για κλιματική κρίση, αλλά σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να την αναστρέψουμε, θα μιλάμε για μια πραγματική κλιματική καταστροφή. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και γι' αυτό πρωτίστως είμαι εδώ, εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού, τα στελέχη του Υπουργείου,
αλλά και όλων των δυνάμεων που συστρατεύονται σαν μία ασπίδα του πολίτη. Την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό, το λιμενικό και δίπλα τους φυσικά θα αναφερθώ, αγαπητέ μου κύριε Κουντούφα, και σε εσάς πιο εκτενώς, στις δασικές υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές μας, τους ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς ξεχωριστά, την αυτοδιοίκηση, αγαπητέ Βλάση, αγαπητοί δήμαρχοι, πρώτου και δεύτερου βαθμού, εσείς είστε οι πραγματικοί ήρωες της φωτιάς. Εσείς είστε οι ήρωες που τρέχετε στα ατυχήματα, σε βουνά, σε θάλασσα, στους σεισμούς, σε κάθε επίθεση της φύσης. Τα θαυμάζουμε όταν σας βλέπουμε να σώζετε ζωές. Και συγκινούμαστε μαζί σας όταν ακούμε τις δικές σας ανθρώπινες ιστορίες, οι οποίες πηγαίνουν πολύ πέρα από την τυπική αίσθηση του καθήκοντος, σε κάτι πολύ παραπάνω, το οποίο κάνει τον δικό σας ρόλο και τη δικιά σας δουλειά τόσο ξεχωριστή. Εσείς αγρυπνείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, για να αισθανόμαστε όλοι μας ασφαλείς. Φίλες και φίλοι, η ισχύς, η αποτελεσματικότητα αυτού του νέου Υπουργείου, το οποίο έχουμε συστήσει, δεν εδράζεται μόνο στη διαρκή του ενίσχυση σε προσωπικό και σε τεχνογνωσία, αλλά και στην αποφασιστικότητά του, στην αποφασιστικότητά μας, να διδασκόμαστε από την εμπειρία, διορθώνοντας μέρα με τη μέρα κάθε αστοχία. Και πιστεύω ότι όταν κάναμε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια την αξιολόγηση του τι δεν πήγε καλά το καλοκαίρι του 2021, αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κινηθούμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά τα οποία μπορεί να συζητούσαμε στο παρελθόν, αλλά ουδέποτε είχαμε υλοποιήσει. Πρώτη έμφαση, η πρόληψη. Σας έδωσε ο Γενικός και ο Υφυπουργός τα στοιχεία πόσες δεκάδες χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων καθαρίστηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη φωτιά, από κάθε άλλη φορά. Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι παρά την πολύ μεγάλη δυσκολία που μας προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δαδιά, είχαμε παρέμβει στη Δαδιά. Και θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε κάνει μαζί με τις δασικές υπηρεσίες, όταν είχαμε συναποφασίσει να προτάξουμε τα κρίσιμα οικοσυστήματα για τη χώρα μας και να στρέψουμε εκεί την προσοχή μας. Γιατί προφανώς με μια χώρα με εκατομμύρια στρέμματα δασών δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε όλη την έκταση της επικράτειας, αλλά αποφασίσαμε να προτεραιοποιήσουμε τις παρεμβάσεις μας μέσα από το πρόγραμμα Αντινέρο και η Δαδιά ήταν αποδέκτης αυτής της πρωτοβουλίας. Και αυτό έκανε την εξαιρετικά δύσκολη δουλειά των πυροσβεστών μας όταν βρέθηκαν στην Δαδιά λίγο πιο εύκολη. Το ίδιο κάναμε με τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Χθες βρέθηκα στους Δελφούς για τα 50 χρόνια από την κύρωση της σύμβασης της προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς και μιλήσαμε για την ανάγκη της προστασίας της πολιτικής μας κληρονομιάς. Αλλά και αυτό απαιτεί σχέδιο, δράση. Ναι, Βλάση, έχεις δίκιο, έγκαιρη χρηματοδότηση. Πόσο παράλογο ήταν στο παρελθόν τα χρήματα να φτάνουν στους Δήμους μετά τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Όλα αυτά είμαστε πια σε θέση να τα διορθώνουμε. Χάρη, και θέλω να το πω αυτό, σε εξαιρετικά επίμονες και φιλότιμες προσπάθειες και του Υπουργού και του Υφυπουργού, είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη φορά. Και κύριε Αντισμήναρχε, όχι μόνο είχαμε τα εναέρια μέσα, αλλά κάναμε κάτι το οποίο πάντα ήθελα να το δρομολογήσουμε, γιατί μου φαινότανε, δεν είμαι ειδικός, αλλά στο μυαλό μου ως τελείως αυτονόητο, να μπορούμε να κάνουμε περιπολίες με τα αεροπλάνα μας φορτωμένα, ώστε η πρώτη προσβολή να γίνεται σχετικά γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο θέλω να κρατήσετε από την παρουσίαση την οποία είδατε, τις χιλιάδες, 7.000 τόσες φωτιές, 7 μόνο ξέφυγαν και έγιναν μεγαλύτερες και έκαψαν παραπάνω από 5.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες με κάποιο τρόπο σβήστηκαν. Και πάρα πολλές εν τη γενέση τους και πολλές χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών αεροσκαφών, όχι μόνο των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και των νέων μέσων. Οι τράκτορες νομίζω απέδειξαν
τη δυναμική τους και την χρησιμότητά τους και γι' αυτό και θα ενταχθούν πιο συστηματικά στον δικό μας σχεδιασμό. Και βέβαια και με νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να καθαρίζουν αφρόντιστα ιδιωτικά οικόπεδα και θα ενισχύσουμε κι άλλο το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί έχουμε δει κάποιες διαδικαστικές αδυναμίες στον τομέα αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε θέλουμε τον πολίτη αργό. Και πιστεύω ότι και η ευαισθησία του πολίτη πια να αντιλαμβάνεται ότι και αυτός έχει μια ευθύνη για το τι γίνεται στο δικό του κήπο, έχει ενισχυθεί από αυτή την προσπάθεια. Διότι όταν το κράτος είναι συνεπές και αποτελεσματικό, τότε όλοι μας αναρωτιόμαστε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτήν την μεγάλη εθνική προσπάθεια. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 500 δασοκομάντος, οι οποίοι για πρώτη φορά εντάχθηκαν οργανικά στη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν κάτι που πάντα θέλαμε να το κάνουμε. Νομίζω απέδειξαν την δυνατότητά τους, την τεχνογνωσία τους, τη διάθεσή τους να μπαίνουν στην κυριολεξία, να πέφτουν μέσα στη φωτιά, από το να την περιμένουμε απλά σε κάποιους δρόμους. Κινηθήκαμε και έχουμε πια την νομική κατοχύρωση να χρησιμοποιούμε καινούργιες τεχνολογίες, όπως το αντιπυρ, δοκιμασμένες σε άλλες χώρες. Μάθαμε και θέλουμε να μαθαίνουμε πάντα από τους καλύτερους. Και βέβαια είχαμε στο πλευρό μας και παραπάνω από 200 δασοπυροσβέστες από 7 ευρωπαϊκές χώρες, αξιοποιώντας την εκ των υστέρων εμπειρία μας από πέρυσι. Είπαμε, γιατί να μην τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, να μπορούμε να τους αξιοποιούμε εφόσον χρειάζεται, στα πλαίσια μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής λογικής καλύτερης συνεργασίας. Και ναι, τα είδαμε τα αποτελέσματα. 248.000 στρέμματα χάσαμε φέτος, όταν η Ισπανία έχασε 2,5 εκατομμύρια και η Πορτογαλία λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Εμείς πέρυσι, βέβαια, χάσαμε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Αλλά ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων ήταν γύρω στις 500.000 στρέμματα. Λιγότερα από τα μισά χάθηκαν φέτος. Αν έπρεπε να κρατήσουμε κάτι, νομίζω, από τις ανθρώπινες ιστορίες τις οποίες ακούσατε, θα έλεγα ότι είναι η συνεργασία. Η συνεργασία και ο επαγγελματισμός. Ήταν προσωπική μου απόφαση να εντάξω τις δασικές υπηρεσίες εκεί που οργανικά έπρεπε να ανήκουν πάντα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό απελευθέρωσε μια μεγάλη δυναμική και βελτίωσε τη συνεργασία των δασικών με την πυροσβεστική και στην πρόληψη, αλλά και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νομίζω ότι ήταν μια λύση η οποία δοκιμάστηκε στο πεδίο και απεδείχθη σωστή, όπως και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς να δείχνουμε ο ένας με το δάχτυλο τον άλλο για το ποιος φταίει, αυτά τα αφήσαμε πίσω μας. Και η παράκλησή μου, γιατί ποτέ δεν τελειώνει αυτή η δουλειά, είναι να τα αφήσουμε πίσω μας ως μια θεσμική κατάκτηση της διαδικασίας της πολιτικής προστασίας. Όλοι μαζί πετυχαίνουμε, όλοι μαζί αποτυχάνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το μπορέσουμε να το κερδίσουμε πια και να το ενστερνιστούμε. Και όταν μιλάω για όλους μαζί, αναφέρομαι και στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσαμε να απλοποιήσουμε το πλαίσιο των μελετών και των δράσεων αναδάσωσης και να αναθέσουμε στον ιδιωτικό τομέα δράσεις που, παρά την μεγαλύτερη ταχύτητα που επιδεικνύουν τώρα οι δασικές υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα, και στον τομέα της πρόληψης, αλλά και στον τομέα της αποκατάστασης. Και ήδη έχουμε δει πολλές τέτοιες ωραίες να υλοποιούνται. Έχει γίνει μια σημαντική δουλειά αποκατάστασης των πληγών των πυρκαγιών του 2021 και στην Εύβοια, που έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά, και στην προστασία, βέβαια, και στις αντιπυρικές που ανοίξαμε για να προστατέψουμε την υπόλοιπη Εύβοια, αλλά και στο κομμάτι της Αττικής, ιδιωτική φορείς, δημόσιο τοπική αυτοδιοίκηση έχουν κινητοποιηθεί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία, αν την αφήσουμε ήσυχη και κάνουμε τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά έργα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήδη η φύση κάνει τη δουλειά της και τα δάση αυτά θα ξαναγεννηθούν. Αλλά θέλω να μιλήσω και λίγο για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Διότι έχουμε φιλόδοξα σχέδια. Έχουμε καταρχάς ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την πολιτική προστασία, το αναβαπτισμένο, επικαιροποιημένο πρόγραμμα ΕΓΙΣ, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια συνολική πόρη, καθώς
συνενώνεται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούμε να κάνουμε με αυτό πολύ σπουδαία πράγματα, από το να προμηθευτούμε καινούρια Καναντέρ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω κάτι από την καρδιά μου, κύριε Αντισμήναρχε. Πώς καταφέρνετε να πετάτε αυτά τα αεροπλάνα 50 ετών και σας αξίζει πραγματικά ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Η δικιά μας δουλειά είναι να σας φέρουμε τα καινούργια αεροπλάνα και να τα φέρουμε το συντομότερο δυνατό, να βάλουμε μπροστά τη γραμμή παραγωγής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πια έχουμε και τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να το κάνουμε μαζί με ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης του εκλοπισμού του πυροσβεστικού σώματος που εξάλλου συνεχίζεται ιδιαίτερα, αλλά και ζητήματα που αφορούν εργασιακές σχέσεις, συμβασιούχοι. Καλά τα είπες. Δάση, είναι θέματα που τα γνωρίζουμε καλά. Είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να καθίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω επιστρέφοντας και πάλι στους πρωταγωνιστές της ημέρας, σε όλους εσάς που είστε εδώ, στους χιλιάδες, στους δεκάδες χιλιάδες που δεν είστε εδώ σήμερα, αλλά που βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή, όποτε χρειάστηκε στις γυναίκες και στις άνδρες όλων των υπηρεσιών που σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες, προστατεύουν κρίσιμες υποδομές. Μην ξεχνάτε αυτή την πολύ σημαντική διάσταση της δουλειάς που κάνουμε. Προστατεύουν τα δάση μας σε μια διαρκή αναμέτρηση με το απρόπτο. Τιμάτε το εθνόσημο και την αποστολή σας. Υπάρχουν και άλλοι που δεν φοράνε εθνόσημο, αλλά αισθάνονται σαν να το φοράνε και αυτό έχει και αυτό τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Το δικό μου λοιπόν ευχαριστώ σε εσάς δεν είναι απλά μία λέξη, είναι ένα μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω από 10 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες, να είστε όλες και όλοι γεροί, ασφαλείς και αξιόμαχοι και του χρόνου να συναντηθούμε πάλι εδώ, έχοντας να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ.